περίπτωση που βρισκόμαστε εμείς
είπατε και φύγε. Έλα βρε Λίρε, άργησες. Καλά, άργησες. Την κάνουμε στο Μούτσο και φεύγεις. Πάμε Μαράνος! Έλα, έλα, ξύπνα μαλάκα! Σουτ, σουτ! Τι Άντε μαλάκα διαιτητή! Ας είναι! Ένας θα τα κούμπα και αμυντικός θα τα κούμπα και μέσα πηγαίνει. Δεν θέλω. Γεια σου. Θα πάω τώρα να πάρω τις ομπρέλες. Γεια σου. Δεν θέλω. Κάτσε λίγο. Έχω μας και δύο. Μια έλα. Πόση ώρα θέλει ρε. Thank you.
Bravo Andrea! Καλησπέρα από το abola.gr. Είμαστε στο γήπεδο των Μελισσίων, όπου τα Μελίσσια πετύχαν νίκη έναντι του Απόλλωνα Χαλανδρίου με 1-0. Έχουμε μαζί μας τον προπονητή της ομάδας των Μελισσίων, τον κύριο Ματζούνη. Λίγα λόγια για τον αγώνα να μας πείτε, αν είσαστε ευχαριστημένος από το αποτέλεσμα. Εντάξει, από το αποτέλεσμα είμαι σίγουρα ευχαριστημένος, γιατί ήρθε πάλι με πολλή δυσκολία, με πολύ άγχος στο τέλος. Εντάξει, έγινε μία νίκη σημαντική στο γήπεδό μας μετά την ατυχία που είχαμε την πρώτη αγωνιστική με τη Θιέλα. Κάναμε το διπλό στον Ιάσονα και σήμερα θέλαμε οπωσδήποτε να ζευγαρώσουμε τις νίκες, να τις κάνουμε τρεις μαζί με το κύπελο που κερδίσαμε Τετάρτη με τον Αττικό και να πάρει ομάδα μπροστά που λέμε ποδοσφαιρικά, να αποκτήσει ψυχολογία και να αρχίσει να βάζει και βαθμούς στο σακούλι. Είμαι από το αποτέλεσμα είμαι ευχαριστημένος και από την ομάδα μου. Πραγματικά σήμερα ήταν μια ομάδα με τα καλά μας, τα κακά μας, αλλά τα παιδιά πραγματικά καταθέσανε ψυχή. Θέλω να δώσω πολλά συγχαρητήρια μέσα από την καρδιά μου για την αντίπαλη ομάδα, η οποία έχει ένα μοντέλο που και εμένα μου αρέσει πολύ και χαίρεσαι να τη βλέπεις και να την παίζεις, αντίπαλος, με πολλά νέα παιδιά, με έναν τρόπο παιχνιδιού που τον υποστηρίζει με θρησκευτική ευλάβεια και που για να την κερδίσεις πρέπει να καταθέσεις πολλή ενέργεια στο γήπεδο, πολύ μυαλό, τακτική και πολύ κόπο. Συγχαρητήρια και στα παιδιά του Απόλλωνα και στον προπονητή τους για τη δουλειά που κάνει. Εμείς κερδίσαμε ηρεμία, κερδίσαμε βαθμολογικό κέρδος και κίνητρο και εντάξει, ταπεινά και χαμηλά το κεφάλι και συνεχίζουμε σε έναν όμιλο που το βλέπετε από τα αποτελέσματα είναι λίγο αλλοπρόσαλα. Είναι δύσκολος ο όμιλος, θεωρείτε, έχετε κάποια άλλη ομάδα που θα έχουμε δυσκολευτείτε? Πει ότι τα φαβορί είναι στα χαρτιά, γιατί το βλέπουμε βέβαια είναι πολύ λίγο οι τρεις αγωνιστικές που έχουν παιχτεί, αλλά για να είμαστε ειλικρινείς, ομάδες όπως το Χαλάνδρι, η Διάνα, το Χαϊδάρι έχουν ξεκινήσει, θα έλεγα όχι όπως το φανταζόντουσαν και αυτοί, αλλά σας λέω κάτι, καμία ομάδα δεν μπορεί μετά από τόσο μεγάλη απραξία να είναι έτοιμη από την πρώτη αγωνιστική. Είναι και αυτές ομάδες καλές που πιστεύω ότι στην πορεία θα φορμαριστούν και θα βρουν το ρόλο τους στον όμιλο και στο πρωτάθλημα. Και πραγματικά ενδιαφέρει, παρότι είναι πολύ λίγα τα μάτια, ένα πολύ ενδιαφέρον όμιλος και σε ένα πολύ ενδιαφέρον πρωτάθλημα. Η ομάδα σε σχέση με πέρυσι έχει αλλάξει, έχουν έρθει καινούργια άτομα, καινούργιο αίμα. Ναι, είμαστε καινούργια διοίκηση, καινούριος εγώ προπονητής, καινούριο τεχνικό team, γυμναστής. Έχει μείνει ένας κορμός από τα παιδιά που είναι και μελισσιώτες και είναι και κάποια χρόνια στην ομάδα. Έγινε ένα ξεκαθάρισμα, έχουν έρθει και νέα παιδιά, θεωρώ με ποδοσφαιρική πείνα που λέμε. Και προσπαθούμε μέρα με τη μέρα, αυτό προσπαθούν όλες οι ομάδες και όλοι οι προπονητές, να κάνουν μια ομάδα και να κερδίζει και να τη ευχαριστιέται ο κόσμος όπως σήμερα και να παίζει και σύγχρονο ποδόσφαιρο. Το οποίο, το καταλαβαίνετε, δεν μπορείς πάντα και όλα τα μάτσα να το καταφέρνεις.
Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Ματζούνη. Καλή δύναμη. Καλή δύναμη στις επόμενες αγωνιστικές και πάντα νίκες. Ευχαριστώ πολύ. Και σε εσάς καλή συνέχεια. Γεια σας. Καλησπέρα και πάλι από το γήπεδο των Μελισσίων. Είμαστε εδώ με τον κύριο Βλάχο, προπονητή του Απόλλωνα Χαλανδρίου, μετά από το αποτέλεσμα που είχε η ομάδα του με τα Μελίσσια 1-0 υπέρ των Μελισσίων. Λίγα λόγια για το αποτέλεσμα, να μας πείτε και πώς είδατε τον αγώνα. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα πριν σχολιάσω τον αγώνα να πω περαστικά στα δύο παιδιά που χτύπησαν χτες, που ήταν ο Τσουτσουδάκης και ο Ζάχος. Μιλάω για δύο παιδιά σε αγώνες που έγιναν χτες και ήταν άσχημοι οι τραυματισμοί τους. Περαστικά για να είναι γρήγορα καλά τα παιδιά. Τώρα, όσον αφορά το παιχνίδι, ήταν ένα πολύ ωραίο παιχνίδι πιστεύω για τους φιλάθλους. Εμείς είχαμε στοχεύσει σε κάποια σημεία που θέλαμε να χτυπήσουμε τον αντίπαλο. Προσπαθήσαμε να βρούμε τις λύσεις εκεί. Στο πρώτο ημίχρονο ξέραμε ότι ο αντίπαλος θα έρθει να μας πιέσει. Εκεί λοιπόν ήταν δίκοπο μαχαίρι, γιατί κάποιες φορές λοιπόν κάναμε λάθη εμείς και το εκμεταλλεύτηκε ο αντίπαλος. Κάποιες φορές το σπάσαμε, αλλά εκεί δεν πήραμε τις σωστές επιλογές. Από τη στιγμή λοιπόν που εμείς δεν ολοκληρώσαμε το παιχνίδι με ευκαιρίες όταν είχαμε τις προϋποθέσεις, ενώ ο αντίπαλος τις ολοκλήρωσε, το αποτέλεσμα είναι δίκαιο. Εμείς συνεχίζουμε τη δουλειά μας και πρέπει να δούμε να βελτιώσουμε κάποια κομμάτια που είναι πολύ σημαντικές όμως λεπτομέρειες για να μπορέσουμε να πάρουμε και αποτελέσματα. Από την προσπάθεια των παιδιών είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος. Ευχαριστούμε και τα Μελίσσια για τη φιλοξενία και εύχομαι καλή συνέχεια. Πρέπει να τονίσω ότι ο κ. Ματζούνης μίλησε με τα καλύτερα λόγια για εσάς. Χαίρεται, είπε, να παίζει με μια τέτοια ομάδα συγκροτημένη σαν τη δικιά σας. Ελπίζω να έχετε και εσείς να πείτε κάτι αντίστοιχο. Εννοείται. Τον εκτιμώ πολύ τον κύριο Ματζούνη και εκτιμώ πάρα πολύ και τον αδερφό τον Αντρέα και το ξέρει. Για μας ήταν χαρά μας σε αυτά τα παιχνίδια και το ξαναλέω, έγινε ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Το ευχαριστήθηκε ο κόσμος και για να γίνει ένα ωραίο παιχνίδι σε συντελούν και οι δύο ομάδες πάντα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και κάτι τελευταίο σε σχέση με την περσινή ομάδα, την περσινή σύνθεση που είχε η ομάδα, έχουν γίνει μεταγραφές, έχουν μπει καινούριο αίμα. Όχι, δεν έχουν γίνει μεταγραφές. Το πλάνο της ομάδας είναι να στηρίζεται αποκλειστικά στις ακαδημίες. Φέτος ίσως είμαστε ακόμα μικρότεροι από ό,τι είμαστε πέρυσι. Σκοπός μας είναι να δημιουργήσουμε, να παράγουμε ποδοσφαιριστές και να παράγουμε και ανθρώπους για την κοινωνία. Αυτό είναι το πρώτο πλάνο που έχουμε στον Απόλλωνα. Οπότε πάνω σε αυτούς θα στηριζόμαστε και πάνω σε αυτούς θα χτίσουμε την ομάδα του αύριο του Απόλλωνα. Ωραία. Και κάτι τελευταίο για τους επόμενους αγώνες που πρόκειται να έρθουν. Έχετε κάποιον αντίπαλο που θεωρείτε εσείς? Σίγουρα. Οι επόμενοι δύο αγώνες με Θύελλα και Ιάσονα για μας είναι τελική. Ούτως ή άλλως όλα τα παιχνίδια σε ένα τόσο μικρό πρωτάθλημα είναι τελική, αλλά πραγματικά αυτά τα δύο παιχνίδια για μας είναι πάρα πολύ σημαντικά. Κρίσιμα, ναι. Θα προσπαθήσουμε να διαχειριστούμε και το όποιο άγχος αυτή τη στιγμή μας διαβάλλει, γιατί είναι πολύ σημαντικός παράγοντας, και να προσπαθήσουμε να πάρουμε βαθμούς πλέον. Εντάξει κύριε Βλάχο, δεν έχω κάτι άλλο. Καλή δύναμη, νίκες εύχομαι για την ομάδα σας. Να είστε καλά. Και να συνεχίσετε το έργο σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.